Καλωσορίζουμε από την Αθήνα και το πόρταλ 902.gr τον κύριο Νίκο Νταφούλη. Είναι αναισθησιολόγος, εντατικολόγος, σε ΜΕΘ στο νοσοκομείο της Λάρισας. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λάρισας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΓΕ. Κύριε Νταφούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Είσαστε από τους γιατρούς τους μάχημους, της πρώτης γραμμής που λέμε, όχι ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, αλλά είσαστε σε ένα μετερίζι που πραγματικά είναι μάχημο. Θα θέλαμε να μας μεταφέρετε την εικόνα που επικρατεί στα νοσοκομεία του νομού Λάρισας. Είδαμε στα τελευταία δημοσιεύματα για να υπάρχουν αυτοσχέδιες ΜΕΘ, μη επαρκές ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, διασωληνώσεις ασθενών εκτός ΜΕΘ. Είναι αυτή η κατάσταση, έχει αλλάξει κάτι, ποια είναι? Θα περιγράψω ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Ζούμε πραγματικά τραγικές καταστάσεις, δηλαδή στη Λάρισα, που θεωρώ ότι είναι και πολύ μεγάλο το επιδημιολογικό φορτίο, με την έννοια ότι και πάλι και σήμερα που μιλάμε είχαμε πάνω από 120 κρούσματα σε ένα νομό 250.000, τη στιγμή που Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έχει 400 και κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάνουμε αναγωγή στο 1 εκατομμύριο, ξεπερνάει ακόμη και τα κρούσματα της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Θεωρώ, δηλαδή, ότι είμαστε τις χειρότερες περιοχές. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται τώρα στα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα, κυριολεκτικά διαλυμένα νοσοκομεία να αντιμετωπίζουν την πανδημία χωρίς όπλα, δηλαδή μόνο με την αυτοθυσία του προσωπικού και το φιλότιμο. Δηλαδή, οι λίγοι εργαζόμενοι που είμαστε τα δίνουμε όλα, η πλειοψηφία. Χωρίς φόβο, αν το θέλετε, πάμε στον πόλεμο, όπως γιατί τη λέξη πόλεμο τη χρησιμοποιεί συνεχώς και η κυβέρνηση, mm-hmm. και κάθονται ένας ολόκληρος ιδιωτικός τομέας αυτή τη στιγμή, που μπορεί να μην έχει και δουλειά και μάλιστα θα του δώσουν και έκτακτη οικονομική βοήθεια για αυτόν τον λόγο, επειδή δεν έχουν, είναι κλειστά τα πολλά ιατρία. Κάποιοι πολεμάνε, κάποιοι λίγοι και κάποιοι κάθονται απέναντι και μας κοιτάνε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρξει η μοναδική λύση σε αυτό το πρόβλημα, είναι όλοι μαζί με ένα κεντρικό σχεδιασμό στα πλαίσια του κράτους να ενταχθούν στη μάχη εναντίον της πανδημίας. Αυτό, πράγμα το οποίο δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, το γενικό και το πανεπιστημιακό, έχουν κλίνες αυτή τη στιγμή ΜΕΘ για τον COVID. Πόσες, κύριε Νταφούλη, πόσες είναι γεμάτες και αν υπάρχουν περιθώρια? Είναι όλες γεμάτες, 100% πληρότητα εδώ και πολλές μέρες, δύο εβδομάδες σίγουρα, mm-hmm. Και συνεχώς ανοίγουν κλίνες. Δηλαδή δημιουργούνται κρεβάτια ΜΕΘ εκτός των ΜΕΘ, αν το θέλετε, με μόνιτορ και αναπνευστήρες, με το λίγο προσωπικό που υπάρχει, χωρίς εντατικολόγους όπως θα έπρεπε, δηλαδή με το ήδη υπάρχουν προσωπικό. Αυτό λέμε, πολεμικές συνθήκες. Mm-hmm. Όλα αυτά σίγουρα έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνει τη θνητότητα. Δηλαδή, σίγουρα αν είχαμε αυτή τη στιγμή ένα οργανωμένο σχέδιο εδώ και 8 μήνες, με τις μέγιστες δυνατότητες που θα μπορούσαν να υπάρξουν, που πάλι μπορεί και να μην φτάναν. Δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάνανε οι εντατικολόγοι, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτό έπρεπε να είναι μια πρόβλεψη ετών. Να έχει η χώρα 3.000 ΜΕΘ να χρησιμοποιήσουν, και εδώ σύμφωνα και με το ευρωπαϊκό στάνταρ, που δεν είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 3.000 ΜΕΘ. Ας δεχτούμε και τα στοιχεία της κυβέρνησης, 1.200 κρεβάτια, που εννοούν και τα κρεβάτια ΜΕΘ που δημιουργήθηκαν τώρα. Και όχι οργανωμένες εντατικές θεραπείες στα 1.200. Εμείς βλέπουμε ότι το υπάρχον προσωπικό βγάζει και τα περισσότερα κρεβάτια. Αυξάνει τη θνητότητα και τώρα αντιλαμβανόμαστε γιατί στο εξωτερικό, που εμείς δεν το είδαμε στο πρώτο κύμα, ναι, είχαν τόσους πολλούς νεκρούς, είναι γιατί ακριβώς έχει καταρρεύσει το σύστημα υγείας, το κρατικό σύστημα υγείας της κάθε χώρας. Έτσι καταραίει και το δικό μας και μένει μόνο ένα πράγμα που το ξαναλέω, είναι το φιλότιμο και αυτοτυχία των εργαζομένων, που ανεξαρτήτως αν είναι πρώτης γραμμής, όλοι πρώτης γραμμής είναι τώρα, ναι, σε αυτό το πόλεμο, όπου και να... Ναι. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται, έχουμε δει και τον Υφυπουργό Υγείας, να πηγαίνει περιοδία στα νοσοκομεία και της Θεσσαλίας και της Βόρειας Ελλάδας και να μας λέει ότι η κατάσταση, ότι αντέχει το σύστημα, ότι τα έχει καταφέρει καλά μέχρι τώρα και ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Εσείς θεωρείτε ότι υπήρχαν περιθώρια για πολλά περισσότερα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ναι, εννοείται. Ως Ομοσπονδία αρχικά
και ως νοσοκομιακό κίνημα, το έχουν βάλει από νωρίς ότι έπρεπε να ενταχθούν, το ξαναλέω, ο ιδιωτικός τομέας είναι το ένα. Δηλαδή, είμαι σε ένα νοσοκομείο που έχει 6 παθολόγους. Με το νέο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση να έρθουν ιδιώτες, δηλαδή με τα 3.000 ευρώ που θα παίρνουν μέσω όρο είναι το ιδιωτικό ιατρείο, που είναι απαράδεκτο, ήρθε ακόμη και με αυτό το νόμο ένας στο νοσοκομείο μας. Τη στιγμή που υπάρχουν παθολόγοι στον ιδιωτικό τομέα, πνευμονολόγοι, ελάχιστοι εντατικολόγοι που θα μπορούσαν να μπουν και αυτοί, δεν λέω ότι είναι πολλοί στη Θεσσαλία ή στην Πέμπτη, είπε, που θα μπορούσαμε λίγο να το ενισχύσουμε το σύστημα, και αυτοί μένουν απ' έξω τη μάχη. Έπρεπε τώρα να γίνουν αναγκαστικές προσλήψεις, επίταξη, με τις συνθήκες του δημοσίου, με τους μισθούς μας, που είναι χαμηλοί, παλεύουμε και για να αυξηθούν, και να ενταχθούν στο σύστημα υγείας, ώστε, όχι, λέει, τα καταφέρνουμε ο Υπουργός, τα καταφέρουμε με τι κόστος. Θα ήταν, δηλαδή, δεν θα ήταν μικρότερη η θνητότητα αν ήμασταν περισσότεροι γιατροί και προσωπικό, αν είχαμε καλύτερες υποδομές, που δεν υπήρχαν οι υποδομές στο νοσοκομείο. Τα μηχανήματα, λοιπόν, είναι τεράστιες οι ελλείψεις και ειδικά στο νοσοκομείο που εργάζομαι εγώ, το Γενικό Νοσοκομείο. Είναι μεγαλύτερες. Δεν υπάρχουν χώροι, δεν μας φτάνουν οι κλίνες. Δηλαδή, έχεις νοσοκομεία δημόσια με πάρα πολλές κλίνες, ή όπως το δικό μας νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο, έκλεισε και έγινε αποκλειστικά COVID. Με αποτέλεσμα, τα περιστατικά τα άλλα να πηγαίνουν στο ιδιωτικό τομέα επιπληρωμής, όχι των ασθενών, αλλά από τα ταμεία, με αποτέλεσμα να θησαυρίζουν τώρα ιδιωτικές κλινικές για πολύ μεγάλα ποσά και ελάχιστα πηγαίνουν στο πανεπιστημιακό. Οπότε εμείς τα κρατάμε λίγες ώρες ως μία μέρα τα περιστατικά no COVID, τα μη COVID, τα οποία πάνε μετά στο ιδιωτικό τομέα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί η θνητότητα και από αυτό. Γιατί φοβάται και ο κόσμος να έρθει όταν ακούει ότι ένα ολόκληρο νοσοκομείο είναι COVID, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει λειτουργία και το υπόλοιπο και των άλλων κλινικών, όπως του χειρουργικού τομέα που έκλεισε. Στο νοσοκομείο που δουλεύω, να φανταστείτε τι συμβαίνει, ότι ο οφθαλμίατρος εφημερεύει στις κλινικές COVID. Δηλαδή, οφθαλμίατρος, άλλες ειδικότητες, οι οποίοι δεν είναι ειδικοί παθολόγοι, πνευμονολόγοι. Θα μπορούσε σε μια έκτακτη κατάσταση, σε ένα πόλεμο, να έχουν καταστραφεί υποδομές, να έχει πετάνει κόσμος, να συμβεί ακόμη και αυτό. Τώρα, όταν έχεις 30.000 γιατρούς έξω, που είναι ειδικοί, γιατί δεν συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα, και πρέπει μη ειδικοί να μπουν στις κλινικές COVID, ας πούμε. Κύριε Νταφούλη, πώς το εξηγείτε, πώς εξηγείτε αυτή την αιμονή της κυβέρνησης να μην υιοθετεί τα αιτήματα του υγειονομικού κινήματος και του λαϊκού κινήματος για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος και με την επίταξη των ιδιωτών? Πώς την εξηγείτε αυτή την αιμονή της κυβέρνησης να αρνείται να το κάνει? Δεν έχει αυτόν τον προσανατολισμό. Ο προσανατολισμός της κυβέρνησης και πριν την πανδημία είχε έρθει και εδώ στο νομό Λαρίσης και είχε πάει στο Πανεπιστημιακό και είχε ανακοινώσει ΣΔΙΤ με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ήταν το πώς θα στηρίξει με όλα τα μέσα τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας θα βγάλουν περισσότερα κέρδη και πώς θα λειτουργήσει αυτό. Η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται έτσι, δηλαδή είναι ένα πρόβλημα που αποδεικνύει ότι ο ιδιωτικός τομέας και αυτό που παρουσιάζουν δεν είναι οργανωμένος, δηλαδή όπως λέγαν, αλλά και δεν μπορεί να προσφέρει γιατί έχει στο μυαλό του το κέρδος σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά η κυβέρνηση έχει αυτόν τον προσανατολισμό. Αυτή είναι η στρατηγική της. Με αποτέλεσμα να μην ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγείας που ακόμη, να το πω, δηλαδή τόσα κέρδη που βγάζει ο ιδιωτικός τομέας δεν σημαίνει ότι θα στήχιζε και τόσο το δημόσιο. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτός ο προσανατολισμός της. Και είναι ένας προσανατολισμός που τον βλέπουμε να έρχεται από παλιά, από τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Νταφούλη, έτσι δεν Ακριβώς. είναι? Γιατί βλέπουμε τομείς της δημόσιας υγείας να ιδιωτικοποιούνται σιγά-σιγά και γίνεται και σε όλη την Ευρώπη αυτό. Το επικαλείται βέβαια η κυβέρνηση, το επιχείρημα της Ευρώπης, αλλά δεν είναι προς όφελος του κόσμου, έτσι δεν είναι? Δεν είναι προς όφελος του κόσμου και δεν είναι προς όφελος της δημόσιας υγείας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η πανδημία αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί λογικά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι επιστήμονας για να πει ότι από τους 100 γιατρούς που έχουμε σε μια περιοχή, οι 20 είναι στο νοσοκομείο και οι 80 απ' έξω κάθονται ή έχουν πολύ λιγότερη δουλειά και πολεμάνε οι 20. Πρέπει να μπουν στη μάχη και οι υπόλοιποι. Ή έχεις άνεργους νοσηλευτές σήμερα, καθαρίστριες. Τα νοσοκομεία είναι βρώμικα. Δεν μπορούν να κατεξέλθουν οι καθαρίστριες
στα COVID νοσοκομεία, που θα πρέπει συνεχώς να απολυμμένουν και να καθαρίζουν. Και δεν διορίζουν, δεν προσλαμβάνουν συνεργεία καθαριότητας. Κύριε Νταφούλη, πώς βλέπετε τα υπόλοιπα μέτρα της κυβέρνησης, τη γενικότερη διαχείριση της πανδημίας εκ μέρους της, με τα γενικευμένα lockdown που γίνονται, τους περιορισμούς στην αγορά, με το κλείσιμο των σχολείων, άνοιγμα κλείσιμο σχολείων. Φαίνεται λοιπόν να μην είναι πολύ αποτελεσματικά, είναι έτσι? Η μείωση είναι μικρή. Βλέπουμε ότι από 3.000 που είχε φτάσει το ανώτερο, τώρα σήμερα ήμασταν στα 1.900. Ναι. Βλέπω όμως ότι γίνονται και λιγότερα τεστ, δηλαδή είναι μειωμένα κατά ένα 15% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι ο αριθμός αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 2 με 2.200. Με τόσες μέρες lockdown, δηλαδή δεν έχουν πέσει πολύ και χρειάζεται ακόμη πολύ περισσότερο καιρό για να πέσουν με αυτά. Η κυβέρνηση από τη στιγμή που δεν ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή αν το θέλετε, η κυβέρνηση που δεν έχει πάρει μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεύτερο στοιχείο, να πάμε και παλιότερα, η κυβέρνηση που έβαζε τους τουρίστες χωρίς τεστ στη χώρα και χωρίς μέτρα ασφαλείας και με τον τουρισμό γενικά δεν κολλούσε με άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν θέλω να σε αυτό το πράγμα να το επεκτείνω, δηλαδή τα έχουμε δει. Είναι επιλεκτική σε αυτό, κουνάει το δάχτυλο στους πολίτες ότι δεν τηρούν τα μέτρα, τη στιγμή που αυτή έχει δείξει πλήρη ανευθυνότητα και έχει δείξει στηρίζει συγκεκριμένο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα όπως είπα, και όχι το δημόσιο σύστημα υγείας που είναι το συμφέρον της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Αναφερθήκατε στα μαζικά διαγνωστικά τεστ που γίνονται, που είναι λιγότερα. Είναι ένα μέτρο αυτό που μπορεί να προλάβει και να καταγράψει την πορεία της πανδημίας της νόσου, είναι έτσι? Είναι έτσι, σίγουρα αν βρίσκαμε με τη σωστή ενημέρωση, το ξαναλέω αυτό, γιατί το να κάνει σε κάποιον ένα τεστ, ας πούμε, που έχει, να πω λίγο μια παρένθεση που γίνεται κάποια κριτική. Ναι. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα τεστ και να βγει στην αρχή αρνητικό. Ναι. Και μετά από 2-3 μέρες να βγει θετικό. Ναι. Θα πρέπει να δοθούν και κατάλληλες οδηγίες από τον ΕΟΔΗ, να μην πάει στη δουλειά του κτλ. Πράγμα που δεν συμβαίνει πάντα. Το ξαναλέω. Ναι. Αν γινόταν μαζικά τεστ, θα βρίσκαμε εστίες, υπερμετάδοσης που λένε και οι ίδιοι, και θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα περιορίσουμε. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Ο ΕΟΔΗ να είναι οργανωμένος και να κάνει, ας πούμε, στη χώρα 30-40.000 τεστ την ημέρα. Έκανε 22-23 και τώρα βλέπω ότι γίνονται 19. 19, μισό. Και το Σαββατοκύριακο που λένε μειώθηκαν τα κρούσματα, γίνονται 12.000. Μπορείτε να το ανακαλύψετε κι εσείς από το ενημερωτικό που έρχεται σε πάρα πολλά Viber από την ελληνική κυβέρνηση που δείχνει τον αριθμό το τεστ της μίας μέρας και της προηγούμενης ημέρας. Δείτε πόσα γίνονται και πόσα γινόταν. Σε αυτή την πανδημία με 2.700 νεκρούς και δεν ξέρουμε πόσο θα φτάσει, ήδη αυτοί προετοιμάζουν το λαό και για τρίτο κύμα, εγώ το λέω, με τα μέτρα που προβλέπουν, το οποίο υπάρχουν και προβλέψεις ότι μπορεί να είναι χειρότερο από το δεύτερο. Και πρέπει ο κόσμος να πληρώσει για να κάνει ένα τεστ που μπορεί να βοηθήσει τόσο. Ούτε και αυτό δεν μπορεί να καλύψουν. Απ' την άλλη, 1.700 ευρώ για μια κλίνη μεθ στον ιδιωτικό τομέα πληρώνει στον κάθε μεγάλο επιχειρηματία στην υγεία. Ναι. Εκεί υπάρχουν τα χρήματα. Ναι, έχετε δίκιο. Όσον αφορά τα νοσοκομεία των υπόλοιπων νομών της Θεσσαλίας, είναι επίσης σε τραγική κατάσταση. Στου Βόλου, μάλιστα, είδαμε και στρατιωτικές σκηνές απ' έξω. Διάφορες τραγικές καταστάσεις. Είναι ανάλογη κατάσταση και στη Θεσσαλία. Είναι ανάλογη κατάσταση. Είναι ανάλογη. Τα κρούσματα στη Θεσσαλία, σαν μια περιοχή, όλοι μαζί αντιβάλλουμε, είναι πάρα πολλά που δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Δηλαδή, είναι όλες οι κλίνες ΜΕΤ γεμάτες. Είναι όλες οι κλίνες ΜΕΤ στην 5η ΙΠΕ, στην 5η υγειονομική περιφέρεια, που επεκτείνεται δηλαδή και στην Λαμία, Φτιόχυδα, και στην Εύβοια, Άντισσα κτλ. Είναι όλες γεμάτες. Με αποτέλεσμα να γίνονται διακομιδές και προς Κόρινθο, ήταν οι πιο μακρινές που είχαμε κάνει, διασωληνωμένων περιστατικών, και προς Αθήνα. Και το πιο συνηθισμένο ήταν προς Χαλκίδα, κάποια περιστατικά πηγαίνανε εκεί, δηλαδή γεμίσαν τη μέθη της Χαλκίδας. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στη Θεσσαλία και θα έπρεπε, δηλαδή η επίταξη που λέμε του ιδιωτικού τομέα, ας πούμε εδώ στη Λάρισα, θα μπορούσαν να επιταχθούν μεγάλα νοσοκομεία που υπάρχουν. Να μην αναφερθώ ονομαστικά, αλλά υπάρχουν μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, υπάρχουν ιδιωτικές δομές μεγάλες. Στο Βόλο το ίδιο, για να λυθεί η κατάσταση. Μαζί με το προσωπικό τους, δηλαδή χωρίς αποζημίωση των επιχειρηματιών στην υγεία,
με αποζημίωση του προσωπικού και τροφοδοσία των κλινικών από το κράτος. Αυτό σημαίνει κρατικός έλεγχος και να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία, να υπάρχουν COVID περιστατικά και εκεί και να αντιμετωπίζουμε και τα υπόλοιπα περιστατικά. Ναι. Εδώ θέλω να πω ότι υπάρχει φόβος από τον κόσμο να έρθει στο νοσοκομείο. Ναι. Και αυξάνεται η κινητότητα και από άλλα νοσήματα. Ναι. Εύκολα δεν έρχεται πλέον. Δεν δημιουργούμε ασφάλεια. Η κυβέρνηση κατηγορεί εμάς ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, γιατί βγαίνει, λέει, οι γιατροί και οι συνδικαλιστές και μιλάν και δημιουργούν κλίμα πανικού. Ναι. Ναι. Ο κόσμος, όταν ξέρει την κατάσταση στο ΕΣΥ, εγώ μπορώ να απαντήσω σε αυτό, γνωρίζει πόσο τραγική είναι η κατάσταση και μάλιστα στο νοσοκομείο που δουλεύω, στο Γενικό Νοσοκομείο. Όταν ακούει ότι έγινε όλο COVID το νοσοκομείο, δεν έρχεται εύκολα, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν είναι το ίδιο. Ναι. Και ότι μπορεί να μπαίνει σε κίνδυνο. Ναι. Από μόνος του το καταλαβαίνει αυτό. Δεν είναι κάποια παραπληροφόρηση. Ναι. Γιατί δεν έχει προβλέψει το κράτος να χρησιμοποιήσει όλες τις δομές και όλους τους γιατρούς. Είμαστε στο νομό στη Λάρισα εδώ πέρα, είμαστε 1.300 γιατροί. Όλοι έπρεπε να συμμετέχουμε τώρα. Ναι. Όχι μόνο του δημοσίου. Ναι. Εκτός από την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, τα υπόλουπα αιτήματα που θέτει το υγειονομικό κίνημα, κύριε Νταφούλη. Ναι, θα συνεχίσω. Ναι. Θα έπρεπε να υπάρχουν, να επιταχθούν δομές όπου να μπορούν ήπια περιστατικά, ξενοδοχεία ή άλλοι χώροι, δεν είναι δηλαδή μόνο ξενοδοχεία, μπορεί να υπάρχουν και κέντρα. Στη Λάρισα εδώ έχουμε ένα κέντρο αποκατάσταση το οποίο έχει χρεοκοπήσει και είναι ολοκένουργιο. Με πολλές κλίνες, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν δομές που θα μπορούσαν να επιταχθούν και οι ασθενείς, ξενοδοχεία κτλ. Και οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν και δεν έχουν συμπτώματα και δεν μπορούν να περιοριστούν στο σπίτι τους και συνεχίζουν να μεταδίδουν, ενώ δηλαδή είναι μικρό το σπίτι, ναι, ναι, και συνεχίζουν και μεταδίδουν τον ιό, θα μπορούσαν να πάνε σε αυτές τις δομές υπό τον έλεγχο του κράτους, να εξασφαλίζει την τροφοδοσία τους, να τους εξετάζει ένας γιατρός. Ή ήπια περιστατικά. Ναι. Αρκετά ήπια και να παρακολουθούνται εκεί. Γιατί ένα ήπιο περιστατικό, ο ιός αυτός έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Μπορεί γρήγορα, πρώτον, ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται την υποξυγονεμία, δηλαδή τη δύσπνια. Ενώ έχει χαμηλό κορεσμό οξυγόνου, συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι το έχει αυτό. Δεν έχει δύσπνια. Με αποτέλεσμα, επιδεινώνεται ραγδαία. Αν υπήρχαν αυτοί οι χώροι και οι θετικοί βρισκόταν σε τέτοιους που δεν μπορούσαν να απομονωθούν, λέω οι ασυμπτωματικοί, ναι, ή ναι, αυτοί ναι, που είχαν ήπια συμπτώματα, υπήρχαν σε τέτοιους χώρους, θα μειώναμε ακόμα περισσότερο τη θνητότητα και τη μετάδοση. Μάλιστα. Αυτό το έχουμε βάλει και ως κίνημα και μάλιστα έχει γίνει και υπερώτηση και από το ΚΚΕ. Το άλλο που ήθελα να πω, δηλαδή άλλα αιτήματα. Είμαστε ένας κλάδος που δεν είμαστε στα βαρέα και ανθυγιεινά. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα πω γιατί πρέπει να είμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα δεν πρέπει. Παλιότερα μας λέγανε δεν πρέπει να είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Δηλαδή, δεν υπήρχε λόγος. Τώρα, στην πανδημία δεν θέλω να πω γιατί, που έχουμε mm-hmm. ήδη νεκρούς, πούμε, mm-hmm. πανελλαδικά νοσηλευτές. Mm-hmm. Και στη μονάδα εντατικής θεραπείας οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς από τους υγειονομικούς αυτή τη στιγμή, λόγω του το κολλήσαν στη δουλειά τους. Ναι, γιατί ναι, αν θυμάστε παλιότερα το καλοκαίρι, πήγαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές διακοπές και κολλήσαν, ας πούμε. Ναι, που μπορεί ναι, να κολλήσουν και πότε στη δουλειά. Τώρα δεν μπορούν να το πούν αυτό. Ναι, σωστά. Δηλαδή, οι μισθοί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνανε προσλήψεις ιδιωτών με 2.000 αφορολόγητα. Τη στιγμή που ένας μελητής Β' στο ΕΣΥ, οι αποδοχές του είναι 1.300 ευρώ το μήνα. Προκλητικότατο. Πράγμα. Δηλαδή, πού τα δίνουν τα λεφτά για να προχωρήσουν οι συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Και φαντάζομαι και με τα ίδια χρήματα και με λιγότερα ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει και προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι, για τις προσλήψεις ναι, που έχουμε ακούσει τόσα νούμερα, αλλά φαίνεται τελικά ότι σε κάθε νοσοκομείο ναι, δεν αντιστοιχεί ναι, πολύ προσωπικό, κύριε Νταφούλη. Ναι, είναι τεράστια τα κενά. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και σε πολλά νοσοκομεία δεν φαίνεται στο βαθμό αυτό που ισχύει, δηλαδή η έλλειψη, γιατί έχουν, από το 2012 είχαν περικόψει θέσεις σε όλα τα νοσοκομεία με τα μνημόνια. Ναι. Δηλαδή οι πιο πραγματικές, δεν λέω ότι ήταν απόλυτα πραγματικές και τότε, ναι, με τα οργανογράμματα, έχουν περικοπεί. Mm-hmm. Και σου λένε οι γιατροί που λείπουν στο Γενικό Νοσοκομείο είναι μόνο 20. Ενώ το 2012 ο οργανισμός ήταν 180 θέσεις, τώρα είναι 120. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, για τις αλχημίες που γίνονται. Ναι, είναι και πράγματα που πρέπει να αποδείξεις
και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ξεκινά το 2012 ήταν 180 γιατροί. Υπήρχε αυτή η πρόσβλεψη. Το έκανε σε 120 και τώρα έχουμε 90. Λείπουν 30 με τον νέο οργανισμό, αλλά οι πραγματικές ελλείψεις είναι τουλάχιστον 90. Ναι. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.